είναι ειδήσεις του International Info σε ένα λεπτό. Μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα περίμενε τους πολίτες στην Αττική. 24ωρη απεργία, χωρίς μετρό, λεωφορεία, ηλεκτρικό και τραμ. Ταυτόχρονα τώρα, συγκέντρωση των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι κλειστή η οδός Νίκης. Στην Πάτρα εντοπίστηκε 86χρονος σε διαμέρισμα του νεκρός, ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης αυτοκτόνησε 63χρονος με σκηνή και κρεμάστηκε μέσα στο σπίτι του. Τέλος, πυροσβολισμοί στη Θεσσαλονίκη με συμπλοκή έξω από γυμναστήριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πούτιν μιλάει για δημοψήφισμα 23 με 27 του Σεπτέμβρη στη Ζαμπορίζη και στη Χερσόνησο.